Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Είμαστε μαζί με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παναγιώτη Λαβαζάνη και τον Αντιναύαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Παστουσία. Καλησπέρα και στους γιο σας. Καλησπέρα και καλό γεια. Ευχαριστώ, Ναύαρχέ μου, που είστε κοντά μας απόψε. Να σας πω ότι με τον κύριο Φαράκλα, για καθαρά τεχνικούς λόγους, δεν θα συνδεθούμε σήμερα, θα τον έχουμε από εβδομάδα στην εκπομπή για να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε Λαφαζάνη, να πάμε λίγο στον Ναύαρχο. Και να, Ναύαρχε, να έρθουμε λίγο στο θέμα των όσων συμβαίνουν στην Ρωσία. Εσείς είστε έμπειρος στα στρατιωτικά θέματα. Να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει με τη Χερσόνα, γιατί αποχώρησαν οι Ρώσοι. Υπάρχει κάποια ειδική, κάποια μυστική συμφωνία ή υπάρχει αδυναμία της Μόσχας να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την πίεση που δέχεται, γιατί είναι σε όλους γνωστός ότι αυτή τη στιγμή από την μια μεριά είναι η Ρωσία, από την άλλη η Ουκρανία, αλλά με έναν εξοπλισμό με την τελευταία λέξη τεχνολογίας, υποστηριζόμενο από πολλούς μισθοφόρους, οι οποίοι φυσικά είναι δυτικοί. Νομίζω και τα δύο αυτά που αναφέρατε είναι δυνατόν να υφίστανται. Δηλαδή, δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς υποχωρούν. Είτε διότι δεν αλλάζει η στρατηγική τους, δηλαδή δεν μπορεί να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην δυτική πλευρά του Δνίπερου, από την οποία, δηλαδή αποχωρούν από τη Χερσόνα, από τη δυτική πλευρά, στην ανατολική παραμένουν και εκεί θα κάνουν την άμυνά τους. Είτε λοιπόν απέτυχε η στρατηγική τους, η οποία η στρατηγική αυτή η οποία πέρασε, επιδίωξε να φτάσει ανατολικά του Δνίπερου, δυτικά του Δνίπερου και φαίνεται ότι δεν μπορούν να την υποστηρίξουν. Το ίδιο ακριβώς έγινε ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει και με το Κίεβο είδαμε ότι στις αρχές του πολέμου και της εισβολής των Ρώσων ότι πλησίασαν το Κίεβο και συνέχεια αποχώρησαν. Και το δεύτερο βέβαια που αρκετοί το αναφέρουν στο διεθνή τύπο, στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ κυρίως Ρώσων και Αμερικάνων για απόσυρση των δυνάμεων στην ανατολική πλευρά του Δνίπερου, όπου εκεί ίσως είναι το φυσικό όριο. Αν θυμάμαι καλά, πάλι εδώ στην εκπομπή σας, γύρω στις 13 Οκτωβρίου, υπήρχε μία συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα, συνάντησε τον Ερντογάν και στη συνέχεια την επόμενη μέρα υπήρχε μία συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Και είχαμε πει τότε ότι ενδεχομένως κάτι αρχίζει να αλλάζει. Και στη συνέχεια βέβαια είδαμε και μία συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ, δύο εμπολέμων δηλαδή, που ήταν κάποια σημάδια που ενδεχομένως φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει στην περιοχή μας, ώστε επιτέλους, και αυτό θέλουμε και εμείς, ελπίζουμε δηλαδή ότι θα υπάρχει κάποια συμφωνία και τα πράγματα θα αρχίσουν να κατευνάζονται, δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η ένταση. Δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς συμβαίνει, θα το δούμε. Είναι περίεργο όμως ότι αποχωρούν. Αποχωρούν χωρίς να υπάρχει κάποια, εκτός την πίεση αυτή την οποία υφίστανται στα πεδία. Να πάμε και λίγο στο ναυτικό. Εδώ βλέπουμε ότι η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί το ναυτικό και μετά τη βήθηση της ναυαρχίδας της εκεί έξω από την Κρυμαία, από ό,τι διαβάζω, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν έχουν μαζέψει στο στόλο τους τι συμβαίνει. Δηλαδή ούτε καν το ναυτικό χρησιμοποιείται στον πόλεμο, δεν χρησιμοποιεί την πολεμική αεροπορία που θεωρητικά είναι πολύ δυνατή. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί δεν έχουν έτσι και αλλιώς πολεμική αεροπορία ή είναι μεδαμινή. Είναι δεμενός ο στόλος. Όλα αυτά γιατί τα χρησιμοποιούν ναύαρχοι και ειδικά το ναυτικό, μιας και είστε επί του ναυτικού. Από την αρχή των επιχειρήσεων, από την αρχή της εισβολής, είδαμε ότι δεν έβγαλε όλες τις δυνάμεις του, δεν χρησιμοποίησε όλες τις δυνάμεις η Ρώσια, αυτές που νομίζαμε τουλάχιστον θα χρησιμοποιούσε, ώστε να προωθήσει τις επιχειρήσεις του. Είδαμε λοιπόν από την αρχή των επιχειρήσεων ότι δεν χρησιμοποίησε την αεροπορία του έτσι όπως νομίζαμε. Είδαμε ότι θεώρησε στην αρχή ότι είχε τον έλεγχο των θαλασσών στις περιοχές της Νότιας Ουκρανίας. Είδαμε τα χτυπήματα αυτά
του Μόσκοβα, τα οποία πλήγωσαν το γόητρο της Ρωσίας. Στη συνέχεια είδαμε ότι αποτραβήχτηκαν και βεβαίως μεγάλη εντύπωση κάνει το τελευταίο χτύπημα που έγινε στη Σεβαστούπολη, κυρίως από μη επανδρομένα σκάφη, δηλαδή που δεν έχει τονιστεί ακόμη, σκάφη τα οποία τηλεχειρίζονται. Δεν είναι δηλαδή τα UAVs ή τα drone τα υπτάμενα. Ήταν επίθεση με 7... Τηλεκατευθυνόμενα σκάφη, να το πούμε έτσι απλά. Τηλεκατευθυνόμενα σκάφη και βεβαίως φοβάται η Ρωσία με τα σύγχρονα πυρπολικά μην χάσει μεγάλες μονάδες. Άλλωστε δεν υπάρχει το παιχνίδι πια στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα. Ούτε οι Ουκρανοί έχουν πλοία για να επιτύχουν θαλάσσια υπεροχή και γι' αυτό και ίσως και οι Ρώσοι δεν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις μονάδες τους είτε από πυρολογικές επιθέσεις από την ξηρά, από βλήματα δηλαδή που εκτοξεύονται από την ξηρά εναντίον στόχων θαλάσσιας. Για να πάμε και στον κύριο Λαφαζάνη και να αλλάξουμε θέμα. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι τελικά ο στόλος της Ρωσίας δεν είναι τόσο σύγχρονος και δυναμικός όσο πιστεύαμε πριν τον πόλεμο? Γιατί όταν εγώ βλέπω να χτυπιέται ένα βαρχίδα από Άγγλους από Άγγλους, δεν έχει σημασία, τόσο εύκολα κάτι σημαίνει ότι δεν πάει καλά. Πιστεύω από την αρχή των επιχειρήσεων ότι οι Ρώσοι, μάλλον είχαμε εκτιμήσει τις δυνατότητες της στρατιωτικής μηχανής της Ρωσίας από την αρχή. Σιγά σιγά είδαμε ότι η Ρωσία δεν είναι αυτή που πιστεύαμε όλοι ότι είναι. Είναι μια στρατιωτική υπερδύναμη που φάνηκε ότι δεν ήταν αυτή την οποία προέβαλε και η Ρωσία και εμείς πιστεύαμε. Έχει αδυναμίες, έχει αδυναμίες οργανωτικές και πάλι εδώ στην εκπομπή σας είχαμε πει πόσο εύκολα στις αρχές των επιχειρήσεων οι Ουκρανοί εξοδοτέραναν στρατηγούς με απλά πράγματα. Δηλαδή είχαν υποκλέψει, υπέκλεπταν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του, ξέραν δηλαδή το τηλέφωνο που έχει κάθε στρατηγός, ξέραν το στέγμα του, έστελναν ένα ντρόν και το σκότωναν. Δηλαδή αυτά είναι απλά πράγματα του ηλεκτρονικού πολέμου και είναι λάθη τα οποία, παιδικά λάθη τα οποία έκαναν οι ρωσικές δυνάμεις. Νομίζω λοιπόν ότι είχαμε υπερεκτιμήσει τη Ρωσία και ίσως και η Ρωσία πρέπει να αναθεωρήσει και τα δόγματά της και το τι πρέπει, πώς πρέπει να οργανώσει τις ενόπλες δυνάμεις της. Λοιπόν, πάμε και λίγο στον κύριο Λαφαζάνη για να επιστρέψουμε σε άλλα θέματα. Κύριε Λαφαζάνη, αν έχετε κάποιες πληροφορίες πλέον σχετικά με το Κρεμλίνο, τι γίνεται με τον κύριο Πούτιν, αν αυτές οι αλλαγές που γίνανε, τι σημαίνουν, ειδικά στην στρατιωτική ηγεσία? Κοιτάξτε, πληροφορίες δεν έχω, εκτιμήσεις μπορώ να κάνω ότι ο Πούτιν έχει χάσει την παλιά έγκλη και το κύρος του μέσα στην ρώσικη κοινωνία και ιδιαίτερα στα δυναμικά της στρώματα, στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Η πορεία της ρώσικης επιχείρησης στην Ουκρανία δεν ήταν η καταλληλότερη. Εγώ δεν λέω ότι έχει ιτηθεί η Ρωσία. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί αυτό το οποίο κατέχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία. Δηλαδή όλη την περιοχή, τη ρωσόφωνη περιοχή ανατολικά του Δνήπερου. Αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο κύριος Πούτιν διαβάζει ότι είναι αυτή τη στιγμή υπό επιτροπή, ας το πω έτσι απλά. Έχει μάλλον συμβούλους οι οποίοι έχουν αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες από ό,τι είχαν νωρίτερα. Έχει περιοριστεί ο ρόλος του. Δεν θα το έλεγα υπό επιτροπία, αλλά κοιτάξτε, η Ρωσία έχει ένα δέος απέναντι στη Δύση. Και στη Ρωσία πρέπει να ξέρουμε ότι βασικό κεντρικό ρόλο παίζουν οι ολιγάρχες. Αυτοί οι ολιγάρχες είναι συμβιβασμένοι με τη Δύση. Και αυτοί οι ολιγάρχες ασκούν ισχυρή επιρροή στον Πούτιν και το περιβάλλον του. Άλλωστε και στο περιβάλλον του Πούτιν βρίσκονται πολύ πλούσιοι άνθρωποι. Πολύ πλούσιοι. Με επενδύσεις στη Δύση και με καταθέσεις στη Δύση, οι οποίες είναι δεσμευμένες τώρα. Αυτά επηρεάζουν την πολιτική η οποία ασκείται από το Κρεμλίνο. Δεν λέω ότι την καθορίζουν, την επηρεάζουν όμως. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Πούτιν δοκιμάζεται. Δεν έχει κανένα περιθώριο νομίζω
να εκτεθεί ακόμα περισσότερο με νέες υποχωρήσεις και οπισθοχωρήσεις του Ρώσικου στρατού. Αυτό ίσως να καταστεί μοιραίο για τον ίδιο. Νέες υποχωρήσεις και οπισθοχωρήσεις. Άλλωστε, αν περάσει ο Ουκρανικός στρατός, εγώ δεν το πιστεύω, αν περάσει ανατολικά του Δον, του Δνίπερου, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα για τη Ρωσία, έως εφιαλτικά. Δεν το νομίζω, δεν το πιστεύω. Μπορεί να έχουμε και έκπληξη από τον Σουροβίκιν. Γιατί ίσως να υπάρχει και δεύτερη σκέψη στο μυαλό του Σουροβίκιν. Σχέδιο δηλαδή αντεπίθεσης. Και αυτό δεν το μπορώ να το αποκλείσω. Λοιπόν, για να δούμε. Εμείς ευχόμαστε να τα βρούνε και να υπάρχει ειρήνη. Γιατί όλοι λέμε ότι η ειρήνη είναι το α και το ω. Αλλά ο πόλεμος δυστυχώς είναι σκληρός και τι πληρώνουν συνήθως οι άμαχοι. Αυτοί που δεν φταίνε. Και τα παιδιά που σκοτώνονται, νέα παιδιά, τα οποία κάποια τα στέλνουν επί σφαγή χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί, χωρίς τίποτα. Πολύ σωστά. Ναύαρχε, να πάμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την Κύπρο. Το συζητήσαμε στην αρχή και με τον κύριο Λαφαζάνη εδώ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο κύριος Κασουλίδης, είπε πως δεν μπορούν πλέον σε αρκετά σημεία να καλλιεργήσουν οι Ελληνοκύπροι την ιδιοκτησία τους που βρίσκεται στην νεκρή ζώνη, γιατί αντιδράει η Τουρκία. Πριν λίγο καιρό βάλανε σε χρήση ένα γήπεδο που ήταν στην νεκρή ζώνη, με συγχωρείτε. Μετά κάνανε ένα φυλάκιο στην νεκρή ζώνη. Αυτό με τα Βαρόσια το γνωρίζουμε όλοι, για την προσπάθεια της Άγκυρας να τουρκοποιήσει και τα Βαρόσια. Και κάθε μέρα, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, υπάρχει και ένα επεισόδιο στην νεκρή ζώνη. Τώρα λοιπόν μας ενημέρωσε ότι σε μια περιοχή που λέγεται Αστρομερίτης δεν πήγαν οι δικοί μας εκεί να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους με τα τρακτέρ, 20 τρακτέρ περίπου, γιατί απέναντι ορατοί από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά τι είναι η Κύπρος, ήταν Τούρκοι κομμάντος έτοιμοι να επέμβουν μαζί με τα άρματα. Άρα λοιπόν, δια των όπλων, χάνουμε και αυτό που λέμε νεκρή ζώνη, τουρκοποιείται. Τι προτείνετε, Ναύαρχε? Κοιτάξτε, το πρώτο ρόλο, αν θέλει να παίξει και να έχει το κύρος το οποίο είχε στον παρελθόν ο ΙΕ, είναι να επέμβει για να αποτρέψει αυτού του είδους τις ενέργειες της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει συνηθίσει λοιπόν σε αυτές τις κινήσεις, δημιουργώντας εντάσεις. Δηλαδή, η Τουρκία όχι μόνο με την Κύπρο αλλά και με την Ελλάδα έχει μάθει να δημιουργεί, να παράγει μάλλον εντάσεις χαμηλής, μεσαίας, υψηλής εντάσεις, χωρίς ποτέ να φτάνει σε θερμό επεισόδιο ή ένοπλη σύγκρουση. Αυτό λοιπόν έχει μάθει η Τουρκία, αυτό εφαρμόζει και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται και αυτό. Και κερδίζει. Ακριβώς. Κάνουμε βηματάκια προς τα πίσω. Δια του φόβου κερδίζει. Είναι η πολιτική του πιθαναγκασμού και της δημιουργίας φοβικών συνδρόμων. Λοιπόν, στην Κύπρο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Έχει γίνει και στο παρελθόν, έγινε και πριν λίγους μήνες, νομίζω, με ένα αγρότη, τον οποίο το συλλάβανε εκεί στην περιοχή, σε αυτές τις νεκρές ζώνες. Και λέω, ο ρόλος του ΙΕ ποιος είναι τελικά? Ποιος είναι ο ρόλος του ΙΕ? Του διαιτητή. Όσον αφορά την Κύπρο, πέραν αυτών των ενεργειών που κάνει η Τουρκία στη ζώνη, πέτυχε να πάρει το ψευδοκράτος καθεστώς παρατηρητή για την ένωση των τουρκογενών κρατών, τα οποία βέβαια με παρέμβαση της Τουρκίας. Άλλο ένα βήμα για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, κύριε Κασουλίδη. Μετά το παρατηρητής στις Ισλαμικές χώρες, πάει και στις τουρκόφωνες χώρες. Ακριβώς. Και εμείς καθόμαστε και μιλάμε πάντα, μην κάνουμε κάτι. Πέρα από τον ΟΗΕ, θα ήθελα να πω ότι στην Κύπρο υπάρχουν ακόμη και δύο εγκύτριες. Συγγνώμη, στην Ισλαμική διάσκεψη ήταν παρατηρητής, να το πω ακριβώς όπως είναι, και τώρα είναι και στη Σύνοδο των Τουρκόφωνων Κρατών. Δηλαδή, βήμα-βήμα αναβαθμίζεται. Και εμείς καθόμαστε, κύριε Λαφαζάνη, και λέμε μη τυχόν και ενοχλήσουμε την Τουρκία. Δηλαδή, είμαστε εκτός τόπου και εκτός πραγματικότητας. Τι που είναι, πρέπει να κάνουμε κι εμείς, και εμείς και η Βρετανία είμαστε χώρες οι οποίες καλώς και κακώς εγγυούμε ένα κράτος το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και η Τουρκία βέβαια. Εμείς λοιπόν, ναι, η Βρετανία δεν νομίζω. Ναι, θέλω να πω η Βρετανία, ότι μην ξεχνάμε ότι, ότι πολλά λέγονται ότι παρέδιδαν και τους δικούς μας το 1974 στους απέναντι. Και μην ξεχνάμε, κύριε Ναύαρχε, ότι
Μέχρι και πιλότος πετούσε πολεμικό αεροσκάφος και συνελήφθη από τους δικούς μας. Τα ξέρετε αυτά καλύτερα από μένα. Μάλιστα, δεν σχηροπόδαρα. Γι' αυτό λέω την Τουρκία. Έτσι, ξέρετε, έτσι ακριβώς. Και χειρότερα. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, εάν δεν είναι σίγουρη 100% ότι θα έχει το παιχνίδι δικό της. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, διότι δεν την ευνοούν στο βαρούσα περίοδο. Τι να κάνει, και την εκρή ζώνη την τουρκοποιεί. Τι άλλο να κάνει, βήμα-βήμα πηγαίνει. Όχι, θέλω να πω σε σχέση με την Ελλάδα. Εκεί, όπου, μα η Κύπρος Ελλάδα είναι. Ναι, εννοώ ότι... Θα αφήσουμε τους Κύπριους αδερφούς μας στο έλεος δηλαδή. Μια ανησυχία τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια, αλλά και τους τελευταίους μήνες, και όλοι διαρωτούνται αν θα γίνει ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και είχαμε αφήσει την Κύπρο στο... Δεν υπάρχει. Κύπρος είναι Ελλάδα, κύριε Ναύαρχε. Η Κύπρος είναι Ελλάδα. Αυτό θα έπρεπε να το σκεφτεί εδώ και αρκετά χρόνια, και το ενίος αμυντικός χώρος που ήταν μόνο στα χαρτιά θα έπρεπε να το έχουμε σχεδιάσει. Και να είμαστε έτοιμοι τώρα. Τόπιο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Σας ευχαριστώ κύριε Πασουσέα. Κύριε Λαφαζάνη, ένας επίλογος πριν να κλείσουμε. Ναι, εγώ απλώς θα να σημειώσω ότι δεν μπορεί να υπάρξει θερμό επεισόδιο και πολύ περισσότερο ευρύτερος πόλεμος ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα που να μην επεκταθεί και στην Κύπρο. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Συμφωνώ μαζί σας. Και η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα απέναντι στην Τουρκία πολύ μεγάλο. Έχουμε στην ουσία τον τρίτο Ατήλα. Μία με τα Βαρόσια και τώρα με την πράσινη γραμμή. Η ΑΟΣ. Λοιπόν, την ΑΟΣ τη ξεχάσατε. ΑΟΣ της Κύπρου βεβαίως όλα. Εισβολή στην ΑΟΣ. Τα ξεχνάμε αυτά. Καθόλου δεν ξεχνιόνται. Αλίμονο. Λοιπόν, τουρκοποιούντας σιγά σιγά και άλλα πράγματα. Επομένως εδώ η Κύπρος έχει όχι απλώς πρόβλημα. Δυστυχώς είναι στα πρόθυρα να δεχθεί, πολύ φοβάμαι, τη χαριστική βολή. Και θα είναι μοιραία για τον ελληνισμό. Θα είναι μοιραία για την Ελλάδα. Υπάρχει, την υπηρετική Ελλάδα. Την υπηρετική Ελλάδα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πασουσέ και τον κύριο Λαφαζάνη. Θα σας πω μόνο ότι σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στρατός, ξηράς, ναυτικό και αεροπορία, είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τους απέναντι και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να υπερασπιστούν την Ελλάδα μας. Από τον Εύρο μέχρι και την Κύπρο μας κάτω. Όλη αυτή τη γραμμή είμαστε έτοιμοι να πάσα στιγμή και να υπερασπιστούμε και μάλιστα νικηφόρα αν χρειαστεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πασουσία, να ευχαριστήσω και εσάς Υπουργέ μου. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλά. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επανερχόμενοι θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και ειδικά το θέμα των κόκκινων δανείων. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Shox. Οι New Shox, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Shox, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Shox είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Shox, σας κάνουμε δώρο άλλα 2. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο. Καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.